Πώς το διαχειριστήκες? Στην αρχή φρικάρεις με χαρά. Το χειρότερο πράγμα που κάτι εμένα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τον κόσμο, η έλλειψη επικοινωνίας με δικούς τους ανθρώπους, φίλους, η καθημερινότητα. Είμαι πολλά κρύος άνθρωπος σε πράγματα, να ξέρεις, που δεν με αφορούν. Όταν σου δώσω κάτι, μου δίνει περισσότερη χαρά από το όταν μου δώσεις εσύ κάτι. Okay. Ούλα για το show. Κάμνετε τα τούτα για να φανείτε καλοί. Δεν έχω ανάγκη να φανώ καλός. Προκαλώ τον οποιοδήποτε, είτε ήταν αυτός που έκαμε το event. Ο κόσμος αντί να δει το ποτήρι πολλές φορές μισογεμάτο, βλέπει το μισοάδιο. Ναι. Εσύ που έκαμες τίποτε που έκαμες σου, κύριε, έρχεσαι και σχολιάζεις με μένα. Που και στην τελική ήταν κάποιος, είπα ότι θέλω να κάνω μια ταξιδική εκπομπή. Το εύκολο μου κομμάτι ποιον ήταν εμένα, την ότι είχα αναγνωρισιμότητα. Η πολιτική. Αν με ρωτάς, το μεγαλύτερο λάθος που έκανα στη ζωή. Αλήθεια, βέβαια. Λοιπόν, Μαρίνα, αφήνω να κάνεις τον πρόλογο, γιατί εσύ έβλεπες το Survivor non-stop τότε. Θέλω να ξέρεις, έχουν γίνει ομοιρικοί καυγάδες μες στο σαλόνι μου για σένα. Τη μια μέρα ήθελα να σε σφάξω, την άλλη να λέει, μην πειράζει, καλά κάμνη, στρατηγική. Ένα λεπτό στο πρώτο. Στο πρώτο που ήταν, που έγινε ο χαμός ο μεγάλος, η Βαρβάτη. Καλά να ήταν το αγαπητό παιδί, να το καλούν παιδί στο πρώτο. Ποιο ήταν, ρε, για τους υπόλοιπους, εμείς όμως ως ηθοποιοί ξέραμε the strategy. Καλά ξεκίνησε. Ποιος, εγώ νόμιζα πως στο δεύτερο, στο All Star που έγινε και έτσι λίγο. Καλά ξεκίνησε το podcast. Όχι. Αναλόγως, αναλόγως. Δεν το βλέπεις έτσι, πιάσαμε το μου τα μούντρα. Ρε παιδί μου, λέω σου ότι στο πρώτο, ας πούμε, έγινε του χαμός, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, κάναμε γυρίσματα σε πρόβες και βρούσαμε σπίτι να το δούμε, να δούμε να μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ. Κάτι ήταν εθνικός ήρωας. Εντάξει, να σου πω κάτι, στο πρώτο, είπαν το 80-90% τηλεθέαση, δεν υπήρχε κανένα προϊόν να χτυπήσει ποτέ στα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Σίγουρα δεν μπορείς να το καταλάβεις, μιας και είμαστε μέσα εμείς, αλλά βγαίνοντας καταλάβαμε το ότι έξω γίνεται ένας ψηλό χαμός με αυτόν το project, ένας τεράστιος χαμός. Αλλάξαν όλα μετά που τσίνο. Μετά που τσίνο είσαι όνομα επίθετο, ναι, με φωτεινά γράμματα. Σίγουρα, να σου πω, ήταν μια απότομη αναγνωρισιμότητα, όπου σε 6 μήνες όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρος έξερε ποιος είσαι. Ανθρώποι που κάνουν τηλεόραση 30 χρόνια με τεράστιες καριέρες αρκούνταν να βγάλουμε selfie για να βάλουν στα social media. Για κάποιον παιδί που δεν ήξερε που τηλεόραση είναι σοκαριστικό και επίσης πολλά δύσκολο στο να διαχειριστεί όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, να το πω. Θα το πω διασημότητα, γιατί μου αρέσει γενικά σαν λέξη. Είμαστε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σιγά το celebrity system. Πώς το διαχειριστήκες? Κοίταξε, στην αρχή φρικάρεις με χαρά, το πήρα στην αρχή, γιατί νιώθα πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, δηλαδή όλων των ηλικιών, παιδιά, γιαγιάδες, νομίζαν ότι ήμουν, νιώθα με σαν άγκονας τους, ή τα πιο μωρά, ξέρεις, είχαν σε σαν ήρωα. Ναι. Έφερε σε κάποιος σε δύσκολη θέση? Κοίταξε, τυχαίνει να σε φέρω σε δύσκολη θέση, διάφορες ενέργειες, fans. Ναι. Δηλαδή, να έτυχε να βρεθώ στην Θεσσαλονίκη, να θυμάμαι, σε μια εκδήλωση, όπου είχαμε ένα χορηγικό, μας κάλεσαν να μας πληρώσουν να πάμε να κάνουμε, τέλος πάντων, ένα διαφημιστικό. Κάλεσαν τον κόσμο ότι θα είμαστε εκεί και περίμεναν 100, 200, 300 άτομα, τέλος πάντων, σε αυτό το κατάστημα. Ναι, χρειάζεται να πούμε. Τελικά, πάνω στη λεωφόρο Τσιμισκή μαζευτήκα σε 12.000 κόσμος. Που τα 100 άτομα. Από τα 100, 200, 300 που περιμένα. Στου ότι θα πάμε οι παίχτες του Survivor. Τότε είχα πάει εγώ, ο Βασάλος, ο Ορέστης. Ήμασταν 3-4 άτομα. Μαζευτήκα 12-13.000 κόσμος περίπου. Έκλεισε η Τσιμισκή. Δεν μπορούσαν τα λεωφορεία να περάσουν, τα ταξί. Μας έβριζαν σίγουρα ουλή λεωφορεία ταξιγές 100%. Ο κόσμος τσαλαπατήθηκε, ήταν πάνω στις τσαμαρίες, ας το πούμε, του καταστήματος έτσι. Και ανησύχησα πάρα πολύ για κάποια μωρά τα οποία λέω, αν γίνει κάτι, χωρίς να φταίεις, φταίεις. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω, έφτασε στα όρια του επικίνδυνου. Τούτο ήταν τρομακτικό για μένα. Και αναγκαστήκαμε να κανσελάρουμε το event μετά από κάποια ώρα,
μιας και υπήρχε ένα κίνδυνος του να γίνει το οτιδήποτε. Mm. Κάτι το οποίο δεν ήμουν μαθημένος, δεν παρανοϊκό για τα δικά ήταν μου μάτια. Ήταν το πρώτο τεράστιο γεγονός. Ήταν το πρώτο τεράστιο γιατί ήταν 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, μετά που βγήκαμε από το παιχνίδι. Και ήταν ίσως η πρώτη επαφή με την πραγματικότητα, έξω στο public. Ναι. Αν και είχαμε μια έτσι επαφή, τι γινόταν στους τελικούς. Ναι. Όπου ναι. ήταν στο Γαλάτσι, είχε 3-4.000 κόσμο μέσα στο στάδιο και γύρω στις 20-25 εκτός στάδιου. Mm. Είναι τρομακτικό για κάποιον είναι, που δεν είναι, ξέρει. Τούτων είναι λίγο ίδιων του reality. Δηλαδή, ας πούμε τώρα να πάρουμε μια τηλεοπτική σειρά που δημιουργεί αστέρες, ποτέ δεν έχει τόση απήχηση. Ενώ ζων καλά και να πάει, να σκεφτώ μια σειρά τώρα, π.χ. τα εγκλήματα. Δεν ξέρω αν είχαν, ξέρω εγώ, να κρεμαλίζονται πόξο από τα κτίρια για να τους δουν. Αλλά στα reality συνήθως, επειδή είναι κάθε μέρα η επαφή του κόσμου και ο μικρό κόσμος είναι ένας ρεαλισμός, δηλαδή παρακολουθεί τους στις πιο... στις στιγμές σας που ήσασταν πιο νευρικοί, πιο προσωπικές. Παρακολουθούσαν τον Μάριο, δεν παρακολουθούσαν τον Μάριο που προσπίτουν πως ήταν κάποιος άλλος. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι τη δύναμη, ίσως είναι τα reality που την έχουν. Ναι, όμως από την άλλη σκέψου πόσα survivor έχουν περάσει και πόσους ξέρεις που έχουν παραμείνει είτε στην επικαιρότητα είτε στην... Ο, συμφωνώ, συμφωνείς από το δίκαιο. Άρα δεν είναι σε οποιοδήποτε reality και η φύση του reality, αλλά και ο κάστοτε χαρακτήρας. Ναι. Τούτον ήταν και το, νομίζω ήταν το πρώτο που επαναξεκίνησε το Survivor. Μετά το 2003, το 2017 ήταν, ας θέλεις να το πούμε έτσι, new generation, νέας γενιάς Survivor. Γιατί ξεκίνησε τελείως διαφορετικά το Survivor πριν πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, έχω και φίλους μου, η Ορθούλα, τότε αν τη θυμάστε. Ο Σουλής. Ο Σπύρος. Ήταν πρώτο. Γιατί μας επέρασες όταν βλέπουμε φανάτι. Μα τότε έβλεπα το και εγώ. Το έβλεπα και εγώ. Ήταν εντελώς διαφορετικό project τότε, μιας και η διάρκεια του ήταν 40 ημέρες. Mm. Σε χειρότερες συνθήκες. Βέβαια. Από θέμα διατροφής, mm-hmm. όμως πολύ δυσκολότερο θεωρώ το δικό μας Survivor και ο λόγος είναι ένας. Ότι οι 7 μήνες που ήμασταν, 6,5 μήνες το πρώτο και 7 μήνες το δεύτερο, εγώ μπήκα και στα δύο την πρώτη μέρα και έφυγα την τελευταία. Mm-hmm. Άρα κάτσα σχεδόν 14 μήνες τη ζούγκλα στον Αγίο Δομήνικο. Σου δώσαν την υπηκότητα. Θα μπορούσα. Το χειρότερο πράγμα που κατ' εμένα, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, είναι η έλλειψη επικοινωνίας με τον κόσμο, η έλλειψη επικοινωνίας με δικούς τους ανθρώπους, φίλους, η καθημερινότητα, όλα όσα απλά βλέπουμε τώρα που είμαστε εδώ και δεν δίνουμε καμία σημασία, γιατί είναι δεδομένα και άμα. Είναι normal, ok. Επειδή εκεί είναι ένας... Είναι τόσο πιεσμένος ο χώρος, είσαι με τους ίδιους ανθρώπους. Το χειρότερο πράγμα για μένα είναι η διάρκεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μου έλεγες, προτιμάς να μείνεις 40 μέρες νηστικός κάτω από αυτές τις συνθήκες ή να πάει 6 μήνες. 100% θα έπαιρνα 40 μέρες. Α, μάλιστα, οκ. Θα προτιμούσες το προηγούμενο φόρματ, ας πούμε. Μεγαλωνούν και κάποιες καταστάσεις όταν είσαι τόσο καιρό. Διονγκώνονται σίγουρα τα συναισθήματά σου. Μετά που τα έβλεπες, αφού έφυγες έξω, και έβλεπες... Δεν έχω δει κανέναν επεισόδιο. Τίποτε. Ούτε και ένα. Έχω δει αποσπασματικά πράγματα, αλλά δεν έχω δει κανέναν ολοκληρωμένο επεισόδιο. Και ο μόνος λόγος είναι ότι είτε θέλουμε είτε όχι είναι τηλεόραση. Πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν γίνει κάπως φαίνονται διαφορετικά. Στο δικό μου μυαλό είναι ένα project το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, με τα καλά του, τα κακά του, με τα θετικά μας, τα αρνητικά μας, όλοι μας. Μα γι' αυτό και ξαναπίεσαι κιόλας. Βεβαίως. Ξέρεις το δεν ήθελα να αλλάξω το πώς το έζησε ο Μάριος. Σωστά. Στη ψυχή του. Συμφωνώ. Δηλαδή να κάτσω ένα επεισόδιο όπου εσύ είπες κάτι άλλο, ενώ εγώ φαντάζομαι κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Προτιμώ να φαντάζομαι εκείνο το κάτι άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά φοβούμαι αν πάτσε απομυθοποίησεις μου το πράγμα που έχω. Να μου πεις. Αλλά θέλω την αλήθεια. 100% θα σου πω. Σίγουρα. Εγώ δεν το παρακολουθούσα. Mm-hmm. Λόγω χρόνου μετά δεν μπορούσα να μπω. Απλά ναι, το αντίθετο. Είμαστε άσπρο μαύρο. Όμως ήμουν σε κάποια φάση σε ένα σπίτι mm-hmm. και ήταν ένα επεισόδιο όπου κέρδισες μια δοκιμασία. Και νομίζω κέρδισες έναν παστίτσιο, έναν κομμάτι παστίτσιο, κάτι τέτοιο. Και με πολλή αυταπάρνηση το εμοιράστηκες. Ναι. Θέλω να σου πω πως ήταν από τις φάσεις που γεμίσαν τα μάτια μου. Θα σου εξηγήσω τον λόγο. Θέλω να μου πεις, ναι. έκαμες το οποίο έκαμες, που για μένα ήταν wow.
Έκαμε στο γιατί ξέρεις πως ήταν τηλεοπτικό ή ευκαινέ σου. 100% ευκαινέ μου. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι μεγάλωσα η αλήθεια είναι. Okay. Όπου εμένα μου δίνει πολύ περισσότερη χαρά. Γι' αυτό και ίσως στη συνέχεια του podcast να σου πω και άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε σε δράσεις και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση να κάνουμε με τον, που έχουν σχέση να κάνουμε με τον άνθρωπο βασικά. Είμαι ο άνθρωπος που μου δίνει, δεν ξέρω πώς ακούεται, μπορεί ο καθένας να πει οτιδήποτε για το. Όταν σου δώσω κάτι, μου δίνει περισσότερη χαρά από ότι όταν μου δώσεις εσύ κάτι. Okay. Τι λαμβάνομαι, τι λες, ναι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, όταν προσφέρω κάτι, κάνει με τόσο χαρούμενο εμένα προσωπικά σαν Μάριο, παίρνω τόσα πολλά από το πράγμα, που προτιμώ στα γενέθλια σου να σου κάνω το δώρο. Αν μου κάνεις εσύ δώρο, φυσικά και θα το χαρώ, αλλά όταν να σου κάνω εγώ ένα δώρο στα δικά σου γενέθλια, οτιδήποτε είναι 16 Σεπτεμβρίου. Θα είμαι. Μάλιστα. Ευτυχώς επεράσασαι. Φυσικά υπάρχουν και τα Χριστούγεννα. Με κάνει πιο χαρούμενο. Υπάρχουν και τα Χριστούγεννα, εντάξει, κλειδωτικά. Με κάνει απλά πιο χαρούμενο. Τούτο είναι. Άρα ήταν μια κίνηση η οποία δεν ήταν κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί εν τούτη ερώτησή σου. Ένιωσα ότι από τη στιγμή που με αυτούς τους ανθρώπους ζω, θα συνεχίσω να ζω. Και μιας και το παιχνίδι, θέλοντας και εμείς την ομάδα μου, δεν το επέβαλα, αλλά έγινα leader. Μιας και τα αγωνιστικά δεδομένα μου έκαναμε να είμαι ο leader της ομάδας των μπλε των μαχητών, νιώθηκε την ευθύνη του ότι πρέπει να στηρίξει την ίσως, ομάδα. Γιατί είσαι λίγο καλύτερος, είτε αγωνιστικά, είτε όλοι περιμένουν κάτι από εσένα. Γιατί έτυχε πολλές φορές που εξυπνούσα το πρωί και δεν ήμουν καλά, έβλεπα ότι η ομάδα έπεφτε. Άρα, εγώ είχα και την ευθύνη του να κρατήσω ψυχολογικά την ομάδα, μια και περίμενε περισσότερο από μένα. Ήσασταν και η ομάδα που είχε τις πιο πολλές νίκες. Ναι, ναι, ναι. Και θυμούμαι εδώ που πιέναμε, δηλαδή και στα εργαστήρια που δίδασκα, πιέναν και λέω: μην μπλε, και κότσι είναι λίγο σπαιδιά για όνομα το θεό, θέατρο που κάνουμε μετά. Μην μπλε, και κότσι. Ναι, είχε ποτίσει πλέον το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω. Μέσα σε τούτο όλο το πράγμα, και κάποια στιγμή λόγω τη. Πώς σου αρέσει και η λέξη της διασημότητας. Ναι, της αναγνωρισιμότητας. Το ρίσουμε έτσι. Εντάξει, στην Κύπρο και στην Ελλάδα που είμαστε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα. Χρησιμοποιώ το ίδιο πράγμα. Κάλμα. Σίγουρα δεν υπάρχει star system, όμως υπάρχει. Υπάρχει στην επιρροή. Στο μικρό κόσμο μας. Στο μικρό κόσμο μας. Γιατί δεν είναι το ίδιο να πάει εσύ σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και να πάει, ας πούμε, ο παπάς μου. Δυστυχώς. Μπορείς να πάεις εύκολα σε ένα σούπερ μάρκετ πλέον. Ναι. Κοίταξε, έχω πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει με έξω, βλέπει με παντού, πάω παντού. Δεν έχω θέμα στο πώς θα είμαι ή τι θα φορέσω για να πάω. Καμία σχέση. Και σε σούπερ μάρκετ πάω, και έξω πάω, και σε σχολεία πάω που με καλούν να μιλήσω στα μωρά. Ναι, δεν έχω θέμα. Εγώ κύριο που ήθελα να ρωτήσω. Εγώ ψάμε. Και το κομμάτι, ήθελα να ρωτήσω για το κομμάτι το συναισθηματικό, το ερωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Ας πούμε, που κάποιες φορές θέλουμε λίγο privacy για κάποια πράγματα. Εσύ μπήκες στο δεύτερο survivor, και έγινε μήλος, έγινε την υπόθεση ούλη okay. Με τα κορίτσια κτλ. Το είναι το πράγμα που ξαφνικά μπήκε και το. Και το ποιο συναισθηματικό σου κόσμο κάτω από το μικροσκόπιο, δηλαδή δεν ήταν πλέον η φυσική σου δύναμη. Τα νευράκια που μπορεί να είσαι. Στεναχώρεσαι με πάρα πολύ το πράγμα γιατί ήμουν ο παίχτης ο οποίος με αντιμετώπιζε πάντοτε ο κόσμος, ακόμα και ο All Stars, ακόμα και όταν αγωνιστικά. Ο Μάριος, ναι, ναι. Ο μαχητής. Ο... Ναι. Και θεωρώ ότι σε ένα. Καταλαβαίνω, είναι reality. Και εσύ όταν είσαι παραγωγή, και έχει ιστορία να το βγάλει έξω γιατί είναι να πουλήσει. Ναι. Ειδικά στο All Stars, εάν κάτσεις να ανατρέξεις, γιατί εγώ επίτηδες κάτσα να ανατρέξα στα τηλεοπτικά νούμερα, μια και ασχολούμαι με την τηλεόραση, ξέρω, ναι. Τα νούμερα των επεισοδίων που ήταν τώρα, ήταν τα υψηλότερα όλη τη σεζόν. Mm. Ναι. Το, εγώ ρωτώσα γιατί που συνεντεύξεις σου πεθκεύασα και δηλώσεις σου που είδα, ήταν κάτι που σε ενοχλούσαν και προσπαθούσες κιόλας, ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να τοποθετηθούν λίγο πιο σκληρά, εσύ ήσουν πάντα... μια χαρά, έγιναν κάποια λάθη, τα κορίτσια αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κρατάς έτσι μια στάση πολλά ουδέτερη, σχεδόν φυγόπονη θα την έλεγα. Δηλαδή θέλεις να σταθείς. Σαν να... Καθόλου, καθόλου. Θέλεις να κλείσεις την πόρτα. Ακριβώς καθόλου, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μέα. Πρώτο θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο project, σαν παιχνίδι, σαν reality, όμως από την άλλη... Επειδή ξέρω και πώς είναι παραγωγικά. Χρειάζεται. Άρα πρέπει να σεβαστώ και την άλλη μεριά του ότι γιατί σε βαλάζαμε, γιατί σε επικαιρώνω, γιατί οτιδήποτε γίνει, εγώ να το βγάλω έξω. Βέβαια. Normal, okay, that's it. Δεν έκαμε πρόβλημα να σου πει, έπεσε σε κάποιον κανάλι, σε κάποια εκπομπή, για να πει όπα. Ποτέ. Όχι, άφησε το να φτάσει όπου ήθελε. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, έχει τα δικά του πιστεύω. Εγώ τα σέβομαι απόλυτα. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ακούστηκαν πάρα πολλά και σε εκπομπές και όχι.
Τώρα. Είμαι πολλά κρύος άνθρωπος σε πράγματα να ξέρεις που δεν με αφορούν στο ότι έχει σχέση να κάνει με το public μου, στον έξω, τι ξέρει ο κόσμος έξω, του ποιος είμαι. Γενικότερα έχω αυτόν το καλό, θεωρώ, του να μπορώ να παγώνω όλα τα πάντα και απλά να προσπαθώ να μην ασχοληθώ με το κομμάτι και να μην με επηρεάζει ούτε και ψυχολογικά. Μετά από το... Αν με επηρεάζει καταρχήν ψυχολογικά, να ξέρεις, αν αυτό το πράγμα συνέβαινε σε οποιοδήποτε παίχτη στο Survivor, θα είχε να αποχωρήσει και ο θελός σου, το υπογράφω. Okay. Μετά από τούτον το περιστατικό, εγώ έπια τελικό. την ερωτική σου ζωή εκθέτεις τη, ενώ μετά από τον το περιστατικό, πόσο εύκολα να φωτογραφίζεσαι με τις σχέσεις σου π.χ. ή με έναν date που έχεις? Γενικότερα ποτέ δεν απασχόλησα με το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί από το 2017 και μπορεί να απασχολήσεις εσύ, να απασχολεί τους άλλους. Σίγουρα, σεβαστώ να τους απασχολεί, τους δημοσιογράφους, τον οποιοδήποτε. Όμως γενικότερα πάντα προσπαθούσα το ότι έχει σχέση να κάνει με την οικογένειά μου ή με τη σχέση μου να το κρατάω πιο private, δηλαδή πιο δικό μου. Τώρα δεν σημαίνει αυτό ότι αν βγω έξω και τύχει να βγει μια φωτογραφία, να βουρήσω να φύγει, καμία σχέση. δεν υπάρχει το πράγμα. Όμως δεν χρειάζεται να βγω έξω να το διατυμπανίσω. Ναι. Πρώτον, γιατί δεν θέλω, όχι να ξέρει ο κόσμος. Με πιάνει ο Μάριος. Α, τι κάνει ο Μάριος τώρα στη σχέση του? Α, τι γίνεται με... Θέλω ο κόσμος να με αντιμετωπίζει και να με κρίνει με τα πράγματα που θέλω εγώ να κάνω τηλεοπτικά ή μηδιακά ή οτιδήποτε. Okay. Θέλω η κρίση σου να γίνει. Αν είμαι καλός, να πεις καλός. Αν είμαι χάλια, να πεις χάλια. Σεβαστό και οι δύο απόψεις. Δεν γίνεται σε αυτήν τη ζωή να μας αγαπάνε όλοι, και αυτό είναι υγεία, γιατί εκείνος που πιστεύει ότι τον αγαπούν όλοι, μεγάλο το πρόβλημα του. Δεν υπάρχει το πράγμα. Είπα τη πρόσφατα, θυκεύασα κάτι και λέει: εκείνος που είναι φίλος με όλους, είναι φίλος με κανένα. Μάλιστα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερα όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σε ξέρω. Εγώ οπουδήποτε πάω στην Ελλάδα, ακόμα και στο τελευταίο χορκό της Ελλάδας, ξέρουν ένα Μάριο Πρίαμο, του Survivor. Πολύ όμορφο πράγμα. Αλλά από την άλλη, θέλω να επιλέγω το τι διοχετεύω στον κόσμο προς τα έξω και τι κρίνεται. Κρίνεμαι για αυτά που κάνω. Μαρία, κάποιοι που παρακολουθούν πολλά μανιωδώς το format του παιχνιδιού, έλεγαν πως ο Μάριος του πρώτου Survivor με του δεύτερου, ο Μάριος του δεύτερου Survivor ήταν πολλά πιο θυκευασμένος τηλεοπτικά. Κοίταξε, το να μην ήμουν τηλεοπτικά διαβασμένος σημαίνει θα ήταν ψέμα, μια και έμαθα τηλεόραση. Οπότε χρησιμοποίησες την εμπειρία. Το 2017 ήμουν ένα παιδί που έχω μια σχολή καταδύσεων που ασχολούμουν και ασχολούμαι παράλληλα. Μέσα από 80.000 αιτήσεις επιλέχτηκα να είμαι στους 6, μετά από πάρα πολλά casting, χωρίς κανένα μέσο ή οτιδήποτε που μπορεί να πιστεύει οποιοςδήποτε, τέλος πάντων. Πού να έφερε το μέσο, που σχολή των καταδύσεων ή στον πρωταράν να πάω. Έτσι, είπες σου κάποιος ότι πολύ. Πολλοί πιστεύουν ότι όλοι οι παίχτες που μπαίνουν στο Survivor μπαίνουν με μέσο. Καταλαβαίνω την πικρία κάποιων που μπορούν να δηλώνουν 5 φορές, 6 φορές συμμετοχή, να πιστεύουν ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ο καθένας δεν πιστεύει οτιδήποτε θέλει. Αλλά είναι και έτσι. Θα έφτανε σαν να έφτασε αν ήταν που μέσο. Μάλιστα. Ναι, ενώ τη δεύτερη φορά πήγα στο 17. Τη δεύτερη φορά σίγουρα πήγα πιο διαβασμένο στο κομμάτι του ότι ξέρω τηλεόραση. Ξέρω πώς, αν πω κάτι, πώς είναι να παιχτεί. Όπως και όλα τα παιδιά. Μια και όλα τα παιδιά πέρασαν από την τηλεόραση. Ναι, οπότε ήταν όλοι πιο έμπειροι. Όλοι πιο έμπειροι στο ότι έχει σχέση να κάνει με τηλεοπτικό. Καλό είναι αυτό? Όχι. Κακό. Γιατί θέλοντας κι εμείς ένα project των 6-7 μηνών, όταν είσαι κάτι, είναι να το βγάλει στην πορεία. Είναι τον πρώτο μήνα να σου γελάσω. Τον δεύτερο μήνα, να αρκέψει κάτι αυτά. Τον τρίτο να καταλάβει ποιο είναι ο καθένα. Χαίρομαι που μετά από όλα όσα αυτά έγιναν στο All Stars, εγώ κράτησα το ύψος μου, σεβάστηκα τους πάντες γύρω μου και κυρίως τις κοπέλες. Θα μπορούσα και εγώ να βγω να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι ο σκοπός μου το πράγμα. Πολλά σεβαστώ, συμφωνώ. Γενικά σε όλες σου τις δηλώσεις ότι κράτας ότι θέλεις την... Και προτιμώ να φάω εγώ τη φάκα παρά τη φάει ο άλλος πολλές φορές, γιατί ξέρω με ότι εμένα το κόκκαλο μου αντέχει. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εντάξει, έχει και μια δόση του τον... εξυπνάδα από μέρου σου. Όχι εξυπνακίστηκε, ενώ μια σοφία θα την έλεγα. Προστατεύει και τον εαυτό του, αλλά και τον άλλον. Ναι. Ναι, νιώθω ότι εγώ, αν ευκεί κάτι και γίνει οτιδήποτε έξω αύριο, μπορώ να το αντιμετωπίσω με τον ΑΒ τρόπο, είτε με το χαρακτήρα που έχω, είτε το πώς σκέφτομαι, είτε σωστό είναι είτε λάθος. Ενώ μπορεί κάποιο άλλο να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα, πειράζει, ας το πια η δική μου πλάδι, είναι εντάξει. Σηκώνει το. Έχω την εντύπωση πως ό,τι αναλάβει,
θα το κάνει τέλεια. Δίνει μου τούτη την εντύπωση. Γιατί βλέπα και στον Just the Two of Us, και τον έβλεπα το. Γιατί ούλα στον Just the Two of Us τελικό είναι πια. Γιατί θεωρώ πως ήσουν σωστός που την αρχή. Κυνηγάς αλλά... δηλαδή. Κυνηγάς. Πάντα. Ναι, αλλά η διαδρομή που έκαμες, ενώ ήσουν σωστός που την αρχή. Ένα ακούσα κάτι και να πω, είμαι αρτών τώρα, να πω εντούτος. Ναι. Αλλά η διαδρομή που έκαμες ως το τέλος ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ. Και δεν είχε καμία σχέση με την άλλη σου, την περσόνα του Survivor. Είναι γενικότερα και εντελώς διαφορετικό project. Ναι, μιας αλλά ενώ επάλεψες το, εν το άφησες τσάμε και είπες, α, εντάξει, απλά συνήθισα τις κάμερες και βελτιώθηκα, ενώ επάλεψες το. Βέβαια. Εν το άφησες να περάσει έτσι. Όχι, ήταν ένα κομμάτι το οποίο είμαι εντελώς άγνωστο για εμένα. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Ναι, και πάρα πολύ αγχωτικό για μένα, μιας και ήταν η πρώτη φορά που έπιασα τον εαυτό μου τηλεοπτικά ή οτιδήποτε, να έχω πάρα πολύ άγχος και στρες. Και ο λόγος είναι ότι, όχι ότι δεν εμπιστεύκα στον εαυτό μου, είναι κάτι το οποίο είναι τόσο άγνωστο για εμένα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο καλός, δεν είναι ο τομέας μου. Άρα τώρα πώς και τι, ενώ στο Survivor ήμουν πιο εγώ, οκ, ένα αγωνίσματα, πάμε να παίξουμε. Let's go, κανένα πρόβλημα, είμαι αθλητής, έχω το, έδειξα ποιος είμαι. Ενώ στο άλλο ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήμουν με την αγαπημένη μου την Άσπα στην αρχή, για λόγους υγείας έπρεπε να αποχωρήσει. Που δεν είναι και το πιο εύκολο παιδί. Και να ξέρεις είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Σίγουρα. Μαλάμα. Ναι, απλά εννοώ. Αυτό που είπε πριν, να σου το βάλω σε δεν το θέλω. High maintenance πλάσμα. Όλοι την Άσπα έχουν την τηλεοπτικά, θυμούνται την από το fame story που ήταν τότε, το οποίο τσακώθηκε με ο μικρούτσικο. Είπεν, τέλος πάντων, και έχουν την για την ιδιότροπη, για το έτσι, για το αλλιώς. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί που θέλει τη δική του αντιμετώπιση, όπως όλοι μας οι άνθρωποι. Την αγαπώ πάρα πολύ, την εκτιμώ πάρα πολύ, περάσαμε φανταστικά. Με πρόσεξε, την πρόσεξα, μου έδειξε τα πρώτα βήματα. Στο έκτο, αν δεν κάνω λάθος, στο 7ο live έπρεπε να αποχωρήσει. Αλλά είχες. Είχα τον Λιβάνι μετά μαζί μου, μάλιστα, τον Γιώργο, πολύ φίλος μου και παραμένει φίλος μου. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, είχες πρόταση για να μπει στο χώρο τούτο. Του τραγουδιού. Ναι. Θα σου πω πότε είχα πρόταση να μπω στο χώρο του τραγουδιού. Mm. Μόλις βγήκα από το Survivor το 2017, μετά που τραγούδισα τα παραπονεμένα λόγια και. Δύο εταιρείες που είναι δισκογραφικές, πιάσαμε να αναλάβουν να μου. Survivor, μου εσύ. Καλέ, ναι. Κοίταξε. Και... τούτο δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Υπέροχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη πρόταση που κάνει. Είναι τιμή μου και είναι, πίστεψε με, huge, τεράστιες εταιρείες παραγωγής. Ναι, είμαι σίγουρος. Όπου, κοίταξε. Εάν. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Οκ, okay, έχεις hype και την ώρα. Προφανώς είναι να έρθουν να σε πιάνε. Ό,τι και αν πεις να κάνεις views. Ναι. Το θέμα είναι όμως μετά, αύριο ναι, να κάνεις. Ας γινόταν τούτη πρόταση μετά τον Just the Two of Us, όπου ένιωσες πως το είχες παραπάνω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί καταλαβαίνω και μπορώ να γνωρίζω πού είναι οι δυνάμεις μου σε κάθε τομέα. Δηλαδή τώρα μου πεις να παρουσιάσεις οποιοδήποτε project, αλήθεια σου λέω. Τώρα, μετά από 7 χρόνια που κάνουμε ταξίδι, μου εκπομπή, μπήκα σε παραγωγές, έχω δική μου εταιρεία παραγωγής, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Να σου πω, πάμε. Και θα το κάνουμε χαρά, και. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας ανάψουν 100 κάμερες, δάμε. Τώρα να πάω να γίνω τραγουδιστής, να τραγουδά κάμω. Δεν είμαι γεννημένος να κάνω το πράγμα. Δεν το έχω. Έχει ανθρώπους που είναι καλύτεροι από εμάς. Και υπάρχουν όχι άνθρωποι που είναι καλύτεροι από εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο underrated, ακόμα και Κυπραίοι, οι οποίοι είναι φωνάρες. Είναι καλλιτεχνάρες και θα κάνουν ποτέ την καριέρα άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν το 1/3 της φωνής τους ή των δυνατοτήτων τους. Δυστυχώς και η φύση του Star System και το Άστρο που λαλούμε πολλές φορές. Όμως πολλές φορές μπορεί να φταίμε και εμείς για την πορεία μας, μιας και δεν πρέπει να φοβόμαστε να ρισκάρουμε πράγματα τα οποία ίσως να γίνει το κλικ το οποίο να μας απογειώσει. Ας πούμε, πώς προέκυψαν τα ταξίδια. Πάντα ταξίδευα. Ναι. Πάντα ήμουν άνθρωπος της περιπέτειας. Πριν το Survivor και πριν το Survivor. Ναι. Okay. Πάντα ήμουν άνθρωπος της περιπέτειας. Καταδύσεις, αναρριχήσεις, hiking, έκανα διάφορα πράγματα. Αθλητισμό, εθνικές ομάδες και πολλά άλλα. Όταν βγήκα από το Survivor του 2017, ειδικά εγώ και ο Αγγελόπουλος, ο Γιώργος,
ήμασταν περιζήτητοι. Ήμασταν, νομίζω, οι δύο πιο περιζήτητοι ανθρώποι στο να βγούμε τηλεοπτικά κάπου ή να πιάμε μια συνέντευξη. Δεν το λέω γιατί αεψόνιον του. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσετε στην Ελλάδα να δείτε. Ήταν κάτι μοναδικό. Αυτό παράλληλα έφερε πάρα πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Από πάρα πολλά κανάλια. Σε αρκετά παιδιά από εμάς, σε κάποια παιδιά τέλος πάντων από εμάς, ήρθαν προτάσεις να κάνουμε διάφορες τηλεοπτικές συμπαρουσιάσεις, είτε να είμαστε σε κάποια πάνελ, είτε να μας δώσουν κάποια project πιο μικρά, είτε ραδιόφωνο. Να σας πω και μετά για το ραδιόφωνο. Ακούω σας στο πρωινό το υπέροχο. Πάλε καλά να μας ακούσεις και καθόμαστε δαμείτε. Όχι, ακούω σας, είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, αν δεν σε ακούω, ήταν να σου πω, σε ακούω. Δεν έξυπνούσε, αν έξυπνούσε η ώρα 11. Αλλά ακούω σας όντως. Και όλες αυτές οι προτάσεις για μένα δεν μου άρεσαν. Επίστευκα ότι δεν μου ταιριάζει. Οπότε σου θολώσαν το μυαλό το ότι ένα παιδί που κάνει καταδύσεις και είχε έναν πιο απλοϊκό τρόπο ζωής, ανοιχτήκαν του τόσα χαρτιά στο τραπέζι του. Τίποτε καθόλου. Αντιθέτως, απόρριψα τα πάντα και είπα ότι πρωταφανώς δεν είσαι έτοιμος καν να κάνεις τηλεόραση και αυτό δεν σου ταιριάζει. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για μόδα, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για gossip. Είναι το στυλ μου. Ξέρω τον χώρο. Άρα είχες πολλά για πάνελ. Όπως... Είχα πάρα πολλά για πάνελ. Είχα και να κάνω κάποιες συμπαρουσιάσεις και κάποια να μας δώσουν project και να λάβουμε κάποια άλλα project καινούρια. Γιατί μετά το Survivor που είδαν όλα τα κανάλια, όλα ανεξαιρέτως είδαν δημοτικότητα του Survivor. Και θέλαμε να κάνουμε έναν παρόμοιο Survivor. Και γίνασαν κάποια project τέλος πάντων. Έτσι που πήγαν άπατα. Εσύ έτσι αποφάσισα, όχι. Είπα όχι. Ναι. Ήθελα 6 μήνες να ηρεμήσω, να δω που είμαι, πού πατώ, να φάω, πού πατάουν τα πόδια μου, τι θα μου άρεσε να κάνω. Έχω αυτή την ευκαιρία, σίγουρα θα είναι εκμεταλλευτό. Το είχα δεδομένο στο μυαλό μου. Και αν τα καταφέρω καλώς, αν δεν τα καταφέρω, να πω σπίτι μου όπως το 99% γίνεται μετά που τα reality. Τα ταξίδια. Αποφάσισα να... κάμω μια ταξιδιωτική εκπομπή. Ήταν δική σου πρωτοβουλία. Όλα. Δεν είχα καμία πρόταση στο να κάνω μια πρόταση κάποιου και εξέλιξε στην κάτι. Καμία. Είδες όμως, επειδή και συστήθηκε. Μόνος μου. Ως τούτον που ήθελε. Να κάνει, ναι. Δηλαδή, δεν άφησε να τον συστήσουν. Ναι, ξυπνάτα. Όχι, και τότε ήμουν στην Ελλάδα στο Open που έκανα τις πρώτες μου 2 χρονιές και παράλληλα ήταν, έπαιζε και στο Μέγκα Κύπρου. Είπα ότι θέλω να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή. Okay. Το εύκολο μου κομμάτι ποιον ήταν εμένα στα χέρια μου, ποιο ήταν το δυνατό μου χαρτί, ότι είχα αναγνωρισιμότητα, άρα μπορώ να βρω εύκολα χορηγικά, ότι είχα κόσμο ο οποίο έξω δέχτηκα τόσο πολύ αγάπη. Αυτή όλη η αγάπη πάρα πολλού από αυτού έχουν δικέ του εταιρείε. Άρα θα μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί του και να πω: ναι. Σκέφτομαι ακόμα το πράγμα, θέλετε να με βοηθήσετε. Και του τον έκανα. Και αποφάσισα, έπιασα έναν φίλο μου κινηματογραφιστή, ο οποίος δεν ήταν καν επαγγελματίας ο άνθρωπος. Okay. Και του είπα ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Ήβρα ένα ταξιδιωτικό γραφείο, ήβρα 5 χορηγούς, επίασε το κανάλι και είπα ότι να κάνουμε τα επεισόδια. Θέλετε το? Επιάσαν το γιατί έπουλαν το όνομα μου, δεν ξέραν τη δουλειά που είναι να φέρω. Ναι. Πολλά πιθανόν να σκεφτήκαν, okay, τώρα ο Μάριος πουλά 6 μήνες να κάνει την εκπομπή του, μετά να πάει σπίτι του το παιδί, όπως η πλήστη. Τελικά αυτό πάει 7 χρόνια. Άρα κάτι κάνουμε καλά. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο τηλεοπτικά μια εκπομπή με το ίδιο όνομα, με το ίδιο κόνσεπτ σε εισαγωγικά να αντέξει 7 χρόνια. Ταξιδιωτικές. Σίγουρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κάνω πράγματα που αγαπώ. Το αγαπώ. Συνεχίζουν τα ταξίδια μας. Ναι, αλλά κουμπάρε, γιατί είπες τον Βόρειο Πόλο και με πήρες μαζί σου. Ταξίδια τα οποία από τα μύτια που τα έβαλα έγινε χαμός. Έχω ένα βίντεο στο Βόρειο Πόλο, παιδιά, που πρέπει να έχει πάνω από 4 εκατομμύρια views. Συνεχίζει. Εντάξει, οκ. Θα ήθελες να σε πάρω. Κοίταξε, τώρα έτσι που το σκέφτομαι και να σου το πω και ο Νεάρ, θα δώσω ένα ταξίδι για έναν έτσι τυχερό να ακροατήσω στον Αντένα να τον στείλω κάπου βεβαίως. Έλα. Τέλειο. Θα βρω προορισμό, θα κανονίσω εγώ με τα δικά μου, με τις ιδιαίτερες προορισμός και αυτά. Θα δώσουμε ένα ταξίδι σε κάποιον ακροατή σας έτσι με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Τέλειο. Γιατί και είπαμε, καταδύσεις, ταξίδια. Τραγούδια. Τραγούδι. Τραγούδι. Εστιατόριο. Μπουμπού. Μπουμπού. Η Μπουμπού στην Εγκόμη. Μέσα εδώ πολύ ο πολλά ιδιαίτερο. Ναι. Πολλά ιδιαίτερο. Έτσι ελληνικό στυλ κουτούκι. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά
με τον Παλμό και την αγάπη που θέλουμε να έχει το ελληνικό στοιχείο, έτσι όπως το ψηρί, που το ένα τραπέζι με το άλλο, ξέρω ότι μετά μπορεί να φάνε να γίνουν μια παρέα και να διασκεδάσουν μαζί. Είναι πολύ όμορφο. Πράγμα λήφκεται, θεωρώ, που είναι Κύπρο, γενικότερα τούτο το παρείστικο. Και όλα τούτα, εγώ μπορώ να βρω τη σύνδεση. Δηλαδή, μπορώ να βρω την εκπομπή ταξιδιωτική, το Survivor, το Just the Two of Us, το μαγαζί. Εγώ το μαγαζί δυσκολεύτηκα. Η πολιτική. Πού, μα πριν 200 χρόνια θυμάσαι. Ναι, ναι, κοίταξε, ήταν το μεγαλύτερο. Αν με ρωτάς, το μεγαλύτερο λάθος που έκανα στη ζωή μου. Αλήθεια, βέβαια. Γιατί. Όχι, με τρόμαξε. Καρχήν δεν ήμουν έτοιμο. Ναι. Πώς σου είπα σου, γιατί δεν το πρότεινε σου, α πούμε. Ναι, 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 whatever. Απλά θα σου πω ξεκάθαρα. Ήμουν ανώριμο. Σε την επιλογή που έκανα. Ήταν λάθος επιλογή. 100%. Λάθος επιλογή. Αν μετανιώνω τρία πράγματα στη ζωή μου που γενικά μετανιώνω, ούτε για τα λάθη μου και για τα λάθη μου, μαθαίνω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Να τα πω, ήμουν λάθος, φίλε μου, τι να κάνουμε. Ναι, οκ, όλοι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη, έχουμε τις απόψεις. Ήταν λάθος γιατί δεν γνώριζα, δεν ήμουν έτοιμος και δεν έκανα για να είμαι τζαμέ. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Λάθος επιλογή να μπει στην πολιτική ή στο συγκεκριμένο χώρο. Ή ενώ στο συγκεκριμένο κομματικό χώρο, στο. Σε όλον τούτο έχει σχέση με την πολιτική. Σε ό,τι έκαμε με την πολιτική, ήταν λάθος θεωρείς. Μάλιστα. Okay. Γιατί νιώθω ότι αυτή τη στιγμή, σαν Μάριος, αν το πάρουμε σαν προσωπικότητα, τα πράγματα και οι δράσεις που κάνω, που έχουν σχέση να κάνουν με τον κόσμο ή με τους που έχουν ανάγκη ή με τον συνάνθρωπο μας είτε με τούτα ούλα, πολλά λίγοι που έχουν τον τίτλο της πολιτικής τα κάνουν. Θεωρείς ότι αν είσαι. Πάρα πολλά λίγοι. Άρα νομίζω ότι που δαμέ που είμαι, με αυτά που κάνω, που τα αγαπώ, είμαι καλύτερος σε αυτά, παράγω καλύτερο έργο. Αν είσαι όμως σε ένα πολιτικό αξίωμα, τώρα που ξέρεις, που έχεις, ενώ που κάνεις κάποιες δράσεις, θα είσαι στη δυνατότητα να κάνεις και πιο πολύ τόπο, ώστε τούτες οι δράσεις να μεγαλώσουν και να γίνουν θεσμοί σε κάποιες περιπτώσεις ή να περάσεις. Κατάλαβα τι λες. Δεν το γνωρίζω, μιας και δεν ξέρω πώς. Δεν αποκλείς δηλαδή να βρεθείς στο μέλλον. Όχι, τίποτα δεν αποκλείω. Απλά είμαι της άποψης ότι πρέπει ο καθένας να ασχολείται με τα πράγματα που είναι καλός και γνωρίζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όλοι. Γιατί δεν μπορώ αύριο να απαλύσω το Κυπριακό. Τι είμαι, είμαι ιστορικός, πολιτικός επιστήμονας ή γνωρίζω ότι. Υπουργός πολιτισμού είναι να γίνεσουν εσύ. Ό,τι έχει σχέση να κάνει με πολιτισμό και τουρισμό, άνετα. Α, και να σε ρωτήσω ένα άλλο πράγμα. Θα σε ρωτήσω ένα άλλο πράγμα. Ναι. Πες μου πάρα πολλούς που ξέρεις που έκαναν 100 και τόσες χώρες Κυπρέους, που είδαν τόσα πράγματα μάθηκε τους στο εξωτερικό, καλά, κακά, μέτρια, τόσες δράσεις. Έχω επικοινωνία με πάνω από 80. Χώρες όπου έχουν σχέση να κάνουν με το πολιτιστικό τους κομμάτι, μιας και πολλές φορές όταν να πάω σε ένα μέρος επικοινωνώ μαζί τους για να μου δώσουν κάποια guidelines, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές του τι θα γυρίσω, τι θα κάνω. Άρα βλέπω τι γίνεται. Γιατί να μην πιάσουμε 10 πράγματα από αυτή την εξέλιξη που έχουν δει κάποιοι άνθρωποι και να εντάξουμε στο σύστημα το δικό μας, το οποίο θα βοηθήσει μια πολλά πράγματα. Που να τη άρα, ναι, σε εκείνο το κομμάτι θα μπορούσα πάρα πολύ άνετα. Ναι, στον χώρο του τουρισμού, σε πολιτισμό, βέβαια. Γιατί, και πιστεύω ότι θα μπορούσα να προσφέρω πάρα, πάρα πολλά στο συγκεκριμένο. Γιατί ένα νέο άνθρωπο ήταν να φέρει την κατάσταση στο τώρα, στο 2024. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε, πιάνουμε μια εμπειρία του εξωτερικού που είναι λίγο παλιακή. Και φέρνουμε κάτι στην Κύπρο πώς που να εφαρμοστεί και θα λοιπά. Θα ναι. Μάλιστα. Ποιες είναι οι δράσεις που κάνεις τώρα που λέεις ότι ήβρες έναν τρόπο να βοηθήσεις και άμε που μπορείς, εάν θα μπορούσες να το μοιραστείς μαζί. Ναι, βέβαια, είναι κάτι κακό. Γιατί μπορεί ο κόσμος να θέλει να ξέρει. Ναι, βέβαια, είναι καλά να ξέρει ο κόσμος και πλέον πρέπει να σταματήσουμε χωρίς να. Δεν το κάνω το σαν παράπονο, γιατί μπορεί να ακουστεί σαν παράπονο, δεν είναι καθόλου παράπονο. Γιατί είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Κυπρέοι προχωρούμε πάρα πολλά ύπια και να είμαστε σε πράγματα πολλά πίσω από τον κόσμο ή οτιδήποτε, και ισχύουν το πράγμα. Όμως έχουμε και πολλά θετικά. Έναν από αυτά τα θετικά μας, σαν λαός, είναι το ότι είμαστε φιλάνθρωποι και ότι στηρίζουμε τον συνάνθρωπο μας όταν υπάρχει δύσκολη κατάσταση και συνθήκη. Είμαστε πάρα πολλά, στηρίζουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Συμφωνώ. Πολλές φορές αυτό που σου είπα και θεωρηθεί σαν παράπονο, αλλά ακούγεται μερικές φορές ή μετά από κάποιο post μπορεί να γραφτεί, είναι το ότι ούλα για το show. Κάμνετε τα τούτα για να φανείτε καλοί. Δεν έχω ανάγκη να φανώ καλός. Αλήθεια σου λέω.
Δεν με πειράζει, θεωρείς, αν με θεωρείς καλό ή κακό, it's okay, είσαι σεβαστό. Και όπως είπα πριν, είμαι κρύος. Όταν κάνουμε δράσεις εθελοντισμού, φιλανθρωπίας, στήριξης, είτε αυτό ονομάζεται αμαία, είτε αυτό ονομάζεται παιδογκολογικό, είτε αυτό ονομάζεται πασικάφ, είτε οτιδήποτε ονομάζεται, και είμαστε εκεί. Και κάνουμε το socialize, δηλαδή βγάλουμε το προς τα έξω. Ο μόνος λόγος πραγματικά, όπως και να ακούετε, που το κάνω, είναι για να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο περισσότερο και να στηρίξω αυτές τις προσπάθειες. Όχι για να γίνω πιο γνωστός. Πόσο πιο γνωστός, άντε, ξέρουν σε παρακάτω. Ο κόσμος είναι καχύποπτος, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις, ας πούμε. Που... Να είναι καχύποπτος, το δέχομαι, να είναι καχύποπτος. Όχι με τους ανθρώπους όμως που πάσουν, αφήνουν τις δουλειές τους πίσω, για να τρέξουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Διώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, την περασμένη εβδομάδα, στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, εδώ και 3 χρόνια πάω, είμαι παρουσιαστής της εκδήλωσης μαζί με άλλους συναδέλφους και πάρα πολλοί κόσμο εθελοντών, και κάνουμε έναν τεράστιο έργο για τα ΜΕΑ και για το παιδογκολογικό του Μακάριου. Πέρσι πήγαμε, δώσαμε 30.000 ευρώ στο έναν, 60.000 ευρώ στο άλλο. Μαζέψαμε 120-130.000 ευρώ. Εγώ 2 μέρες από τη ζωή μου θα μπορούσα, ακύρωσα δουλειές το Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσα να κάνω διακοπές το Σαββατοκύριακο. Όμως επέλεξα να είμαι εκεί. Γιατί, γιατί με την παρουσία μου, ίσως να έρθουν ένας, έστω και ένας άνθρωπος να έρθει, γιατί είναι ο Μάριος Τσάμε, εκέρδισε το φεστιβάλ. Εκέρδισε τούτη η φιλανθρωπία. Άρα ναι, εγώ τα βάζω αυτά τα πράγματα στα μύτια μου, που βάζω το 1/10 από αυτά που κάνουμε. Είναι ξεκάθαρα για να επιστοποιήσουμε τον κόσμο. Όποιος είναι καχύποπτος, που τον καναπέν του μπορεί να γράφει οτιδήποτε. Λέβαια, ότι είσαι επιτρέπει... ανήσυχος, είσαι, ενώ σημαίνει κάποιος σε... Όχι, είναι... Εν τον που σου είπα, είδες, πρόλαβασαι σε τον που πες, ότι είναι να φανεί παράπονο, αλλά δεν είναι παράπονο. Όμως επειδή το έχω δει, το λέω έντονα για τον λόγο του ότι θέλω να ξεκαθαριστεί η θέση πολλών ανθρώπων που κάνουν κάτι παρόμοιο με εμένα. Επιτρέπεις να σου πω κάτι πάνω στο συγκεκριμένο? Βεβαίως. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα σε μια παρέα. Εννοείται πως δεν θα χρησιμοποιήσω ονόματα. Απλά να σου δώσω το χώρο για να απαντήσεις. Ναι. Μιλούσα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μάλιστα. Και λέγαν πως ο Μάριος πρέπει να πιάσει τόσες χιλιάδες ευρώ για να παρουσιάσει τον το πράγμα. Μάλιστα. Και συζητούσαν που εγώ ήμουν μέσα στο άσχετο. Απλά ακούω, ήμουν τελείως ποτόν το αμέτωχος, γιατί δεν είχα ιδέα. Και απλά το θέμα τους δεν ήταν αν είχες πάρει λεφτά, αλλά πόσες χιλιάδες είχες πάρει. Μάλιστα. Για την εκδήλωση. Απλά στο λέω τον το πράγμα για να, γιατί αλλά ξέρω δεν πως... με θυμώνει καθόλου το πράγμα. Θα με έκαμε συναυλία, αν να βήσει, και γράφαμε που κάτω, που δική της η συναυλία, πόσα έπιανε αν να βήσει, ενώ λες και ήταν, επίεν και έπιασε λεφτά από κάποιο ξένο. Ναι, αλλά το είναι πολλά συγκεκριμένο, και γιατί είναι και φιλανθρωπικό. Μάλιστα. Σε όλα μα όλα τα φιλανθρωπικά που έχω κάνει από το 2017 μέχρι και σήμερα που είμαστε εδώ στο podcast, προκαλώ τον οποιοδήποτε, είτε ήταν αυτός που έκαμε το event, είτε το ότι είναι αυτόν, εάν επειδή είναι αυκή δημόσια το podcast, είναι αυτό που σου να δίνω έρθει το να χώρο πει να αν εγώ πιάσα έναν ευρώ από οποιαδήποτε εκδήλωση. 3 χρόνια στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, εκδηλώσεις με τα παιδιά, εκδηλώσεις στα σχολεία, ταξίδια στο Ισραήλ, Αργυρός Φουρέιρα με τον Blue Heart Foundation του Μαραγκού, με 1000 να σου πω. Εάν εγώ έπιασα έναν ευρώ σε ένα φιλανθρωπικό μου, να βγω δημόσια να το πούσει. Ωραία. Γι' αυτό που σου το είπα, γιατί ήθελα να απαντήσω. Γι' αυτό να απαντώ, επειδή δημόσια και ξέρω ότι δημόσιο. Ναι. Είδες όμως το πώς μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος. Ναι. Γι' αυτό έρχομαι στο σημείο και λαλείς το έντονα. Λαλώ το έντονα γιατί ο κόσμος αντί να δει το ποτήρι πολλές φορές μισογεμάτο, βλέπει το μισοάδιο. Ναι. Εσύ που έκανες τίποτε που έκανα, πες σου κύριε, έρχεσαι και σχολιάζεις με μένα. Που και στην τελική ήταν κάποιος, επειδή και πληρώθηκε για να κάνει κάτι, ας πούμε, ή οτιδήποτε, είναι η δουλειά του. Εντάξει. Μπορεί να πληρώθηκε είτε φιλανθρωπικό είτε δεν είναι το πράγμα. Όπως τη Βίση. Αφού εσύ επιτσάκουσες την, θέλεις να νιώθεις, δεν και κλέψες σου, δεν και να πούμε στην πούμε σου. Κατάλαβες τι να σου πω. Επειδή λέμε ναι, είμαστε σαν λαός να βοηθήσουμε αυτά, λέμε και σαν λαός να... Η πλήστη όμως δεν είναι έτσι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και ο σκοπός μας δεν είναι να κατηγορήσουμε τον οποιοδήποτε λέει, αλλά αντιθέτως να τον κάνουμε να καταλάβει και να στηρίξει εδώ στις προσπάθειες. Συμφωνώ απόλυτα. Αντικειμενικά σου λέω καμία κακία ή σκέψη.
Και πριν έτσι κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω, σε αυτά τα ταξίδια που πιες που κάποιον και λίγο έτσι extreme και λυσιούμε, εντάξει, ο Χρήστος τα ταξίδια πολλά, έγινε τίποτε έτσι που σε έβαλε σε κίνδυνο που ένιωσες ότι... Θες να κινδυνεύει η ζωή σου, ας πούμε. Αν η ζωή σου που ίσως σε άβολη κατάσταση λόγω κουλτούρας, λόγω... Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι, νευριάζω που το σκέφτεται και αν έξω λέει μου πως εκολύμισε με τους καρχαρίες και τώρα σκέφτεται. Κινδυνεύσε καθόλου η ζωή ναι, μου. Ναι, θα το έβαζα. Αλήθεια. Αν, όχι, 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 όχι. Μόνο που το είμαι πολύ συνηθισμένος με η θάλασσα. Αλλά λόγω κουλτούρας ένιωσες ναι. Σε περίεργα. Ναι. Ένας προορισμός ο οποίος είναι όμορφος προορισμός, ωραίο ταξίδι, αλλά ένιωσα, να πιαστώ από τα δικά σου λόγια, ένιωσα περίεργα, ήταν όταν ήμουν στο Μαρόκο και όχι στο Μαρακέσ, που το Μαρακέσ είναι μια πόλη η οποία είναι ευρωπαϊκή, πολλά κοσμική. Λεφτά, κοσμική, clubs, nightlife, τα πάντα όλα. Αλλά όταν πια στη Φες και σε κάποια μέρη τα οποία είναι κλειστές κοινωνίες, εντατήχη σε κάποια μέρη όπου ολοκλήρες πόλεις έχουν κλειστές και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70, 80, 90 χρόνια και δεν έφυγαν ποτέ που γίνουν τα σύνορα να δουν πώς είναι έξω κόσμο. Τόσο. Και σήμερα. Μπαίνοντας εκεί μέσα, λόγω και της θρησκείας, εμείς με τις κάμερες μας κλπ. Δεν το δέχονταν όταν τραβούσαμε βίντεο, είτε φαίνονταν μες στα βίντεο μας, είτε προχωρούσαμε μες κάμερες, είτε παρουσίαζα εγώ κάτι. Έκαναν μας χειρονομίες, φάμε πολύ βρυσίδι πολλές φορές σε τούν το κομμάτι. Σε θέμα συμπεριφορά, ένιωσα στο Μαρόκο, ένιωσα το και σε κάποιους άλλους προορισμούς, αλλά είναι ok, δεν ήταν σε ακραία πλαίσια. Στη Βραζιλία, στις φαβέλες, σίγουρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βρέθηκα στη Βραζιλία πριν 3 χρόνια. Ήμασταν έξω από τις φαβέλες. Το καλό είχαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν Βραζιλιάνος, ήταν local guide, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα από εμάς και συνήθως σε αυτούς τους προορισμούς είναι καλά να έχουν ταξιδιώτες. Ναι. Υπάρχουν δρόμοι που όντως δεν μπορείς να πας. Και συνήθως εκείνος που θυκαλέεις να πάεις εσύ. Αυτό που ακούμε σε κάποιες χώρες είναι πραγματικότητα. Μπορεί για τα δικά μας τα μάτια σαν Κύπρο, όπου θες πάει στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, αν κάνεις ό,τι θέλεις, είσαι ok. Ναι. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που όντως αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό, στις ειδήσεις, στα ντοκιμαντέρς, ισχύουν. Έτσι και εκεί. Στο θέμα να σε κλέψουν, να σου πιάσουν τα πράγματα, γιατί το να έχεις δύο κάμερες πάνω σου, όταν drones σου, τα πράγματα σου, πάρα πολλά οικονομικά, πολλά λεφτά. Προκλητικό. Και προκλητικό για τους ανθρώπους που ζουν στις φαβέλες, όπως στις φαβέλες να πούμε ότι ούτε η αστυνομία η τοπική δεν μπορεί να μπει και εκεί γίνονται τα μύρια σε όλους τους τομείς. Άρα χρειάζεται προσοχή. Ποιος είναι ο προορισμός που θέλεις να κάνεις, που λες Παναγία μου, κανένας είναι πιεντζαμέ και θέλω πάρα πολλά να πάω. Γιατί ξέρω πως σε τούτον το πλαίσιο, μέσα σε τούτον το πλαίσιο, είναι πια στο Βόρειο Πόλο. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο είναι πια στο Βόρειο Πόλο και σε αυτό το πλαίσιο θα πάω και στον Νότιο Πόλο. Ήταν να σου πω, θα πας στην Ανταρκτική, πότε να έρθω μαζί σου. Στον Νότιο Πόλο, ένα πανάκριβο ταξίδι, είναι αλήθεια. Είναι. Και αυτό που είναι αυτό. Ένα ταξίδι που δεν είναι εύκολο στο να γίνει. Νομίζω πολύ πιο δύσκολο ο Νότιο που το Βόρειο. Ο Νότιο είναι και από θέμα θερμοκρασίας και από θέμα εγκαταστάσεων, προσέγγισης, στους παγετώνες, αποστάσεις, ομάδες, όλα. Επίσης, πολύ περισσότερη ζωή, wildlife, στον Νότιο Πόλο είναι πολύ περισσότερη από τον Βόρειο Πόλο. Όχι όπως στο Βόρειο Πόλο. Όχι όπως στο Βόρειο Πόλο, παιδιά, είδα πολικές αρκούδες με τα μωρά τους, είδα πολικές αρκούδες να τρώσουν κουφάριν θαλασσινού ελέφαντα, είδα θαλασσινούς ελέφαντες, είδα την μπλε φάλαιναν, το μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη. Είδα το. Τούτα που είναι να τα δούμε εμείς. Passenger, κάθε Σάββατο μετά το Κάσα. Του ναι, Μιχάλη του Σοφοκλέως Σάββατο βράδυ και Κυριακή 4.30 σε επανάληψη. Άρα όπως το χάσει το βράδυ μπορεί να το δει το απόγευμα. Θα τα δούμε στο κανάλι του Αντένα σύντομα. Αντένα σύντομα. Απλά γιατί να κλείσουμε και θέλω να μας πεις κάτι που είπες πως χρωστάς μας. Είχες μια επαφή μαζί με το ραδιόφωνο είπες. Που θέλεις να μην μοιραστείς. Α, ναι, μπράβο. Όταν μιλούσαμε για τις προτάσεις όλες αυτές που σας έλεγα, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ήρθε και η πρόταση του ραδιοφώνου από αρκετούς σταθμούς, κανάλια, θέλετε να το πούμε. Έκανα κάποια guest σε ραδιόφωνο και κάποιες έτσι παρουσιάσεις σε εκπομπές για λίγο χρονικό διάστημα.
Το ραδιόφωνο θεωρώ, μέσα από τη μικρή πολύ μου εμπειρία που έχω μέσα από το ραδιόφωνο, ότι ο κόσμος και το αγαπά και το αγαπά και με πολύ διαφορετικό τρόπο από την τηλεόραση. Πιστεύω ότι ένας ακροατής του ραδιοφώνου είναι πιο πιστός από έναν τηλεθεατή της τηλεόρασης. Ναι. Η επαφή που έχεις ραδιοφωνικά με τον ακροατή είναι... Το δέσιμο θεωρώ είναι ακόμα πιο μεγάλο από το τηλεοπτικό και άσχετον αν έχει εικόνα στο τηλεοπτικό. Θεωρώ πάρα πολλά σπουδαίων των ραδιοφωνών και θεωρώ ότι είναι κάτι που αν ποτέ λαλούμε να χαθεί η τηλεόραση, όλα γίνονται διαδικτυακά, το ραδιοφωνό θα είναι εκεί. Αλλά θα ήθελα πάντοτε να κάποια στιγμή όταν ένα... κάτσω έναν τόπο και θα είμαι συντάξει. Θα μας έρθεις δηλαδή... Τι εννοείς? Ας σε καλέσουμε να με μας έρθεις. Βεβαίως να έρθω. Σαν καλεσμένος. Έχουμε κάθε Χριστούγεννα έχουμε το μαραθώνιο. Μπορεί να ξεκινήσει έτσι. Α. Ναι, ξέρω το μαραθώνιο, είχα έρθει και πέρσι. Ήταν και ο θυσίας, ήμασταν. Ο Now Our Watch, ήρθε στη δική σου βάρδια. Όχι. Θυμού ήταν ο θυσίας και αμέ. Ήταν νομίζω η Χριστίνα. Ήταν η Χριστίνα ο θυσίας, ναι, ήρθα όμως και μιλήσαμε. Ναι. Βεβαίως είναι αυτό, χαρά μου, είμαι Κύπρο. Είναι παράνοια η δική μας εκπομπή, αλλά εντάξει. Απλά το ραδιόφωνο θεωρώ είναι πάρα πολύ σπουδαίο μέσο και ξέρω πόσο πολλά το αγαπάτε κι εσείς. Κάνετε το υπέροχα. Ο κόσμος αγαπά το. Αγκάλιασε σας. Εν το λαλεγώ. Λαλεί το κόσμος. Ναι, επειδή μπορεί. Α, εν του ομίλου, εν του αντένα. Του σου λαλεί καλά. Όχι, εν είναι έτσι. Καμία σχέση. Και να συνεχίσετε δυναμικά. Εύχομαι από καρδιά. Είσαι, εγώ νιώθω πως σήμερα σε έχω γνωρίσει. Γιατί τούτο νομίζω πως είναι μια γνωριμία πολλά γερή. Είμαι σίγουρος πως να υπάρχει και συνέχεια. Χαίρομαι και πραγματικά ότι μπορώ να είμαι. Θα είμαι δίπλα σας. Χαίρομαι που έκαναμε το podcast. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια και θεωρώ πάρα πολλά ανθρώπινα τα podcast. Να ξέρετε ότι είπαμε, δαμε. Να μην είδαμε. Αν μην είδαμε, κάνουμε λάθος δουλειά. Λάθος δουλειά, ακριβώς. Κάνουμε λάθος δουλειά μας. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι μοιράστηκα μαζί σας και να μοιραστούμε με τον κόσμο που να δει αυτό το podcast είναι μέσα από την καρδιά μου. Δεν σκέφτηκα τίποτε ότι σας απάντησα ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Και είμαι ο άνθρωπος που σας είπα, και είμαι ο άνθρωπος που σας είπα ότι για μένα είναι σαν να μην υπάρχουν κάμερες, σαν να μιλώ με δύο φίλους μου. Ναι, έτσι, και ναι. Όταν αντιμετωπίζω κάτι στην κουβέντα μου, είτε αρέσει είτε όχι, εγώ να το πω πάντα με σεβασμό. Mm-hmm. Απλά είναι η δική μου ίσως ταπεινή άποψη. Βέβαια, γιατί όχι. Ευχαριστούμε σε πάρα πολλά. Εγώ σας συνέχισε να κάνεις τα πράγματα που κάνεις, όχι απλά γιατί τα κάνεις, αλλά με τον τρόπο που τα κάνεις, με τον τρόπο που σκέφτεσαι, με τον τρόπο που κινείσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εύχομαι και εγώ σε εσάς καλές σεζόν σε ό,τι κάνετε. Σε καλά.